Σκηνικό πύρινης απειλής εκτελήχθηκε σήμερα για ακόμη μία φορά κοντά στο καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσού. Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν σωτήρια και έτσι ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε άμεσα. 15 και 26 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε απορρίμματα και σε χορδολιβαδική έκταση, περίπου γύρω στα, 10, γύρω στα 2 στρέμματα έκαψε. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 4 αυτοκίνητα με 13 άντρες. Έγινε άμεση κινητοποίηση και το συμβάν το προλάβαμε πολύ γρήγορα. 2 πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η περίπτωση της Αλικαρνασσού είναι ενδεικτική, καθώς κατά τόπους αυτοσχέδιες χωματερές στο Ηράκλειο μπορούν ανά πάσα στιγμή σε ακραίες συνθήκες καύσωνα να μετατραπούν σε πρώτης τάξεως προσανάματα πυροτοδώντας εστίες φωτιάς. Είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει ιδίως εδώ στην περιοχή πίσω από το αστυνομικό μεγάρο. Είναι θέμα και της περιφέρειας και των Δήμων για άμεση απειλήση. Κάτοικος Ξηροποτάμου εκφράζει την αγωνία της, καθώς όπως εξηγεί στην κάμερα της Crete TV, το σπίτι της βρίσκεται μια ανάσα από ακαθάριστο οικόπεδο, το οποίο αυξάνει την επικινδυνότητα για την ευρύτερη περιοχή. Δίπλα ακριβώς είναι δίπλα σπίτι μου. Δίπλα σπίτι μου. Εγώ έχω βάλει τέντες εκεί πέρα και αν πάρει φωτιά και φυσάει νότος, θα μπει μέσα η φωτιά. Πριν γίνει λοιπόν το κακό, πρέπει κάτι να γίνει. Θα καούμε ζωντανή, λέει αναστατωμένη η κάτοικος της περιοχής, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Αποτελεί κίνδυνο μεγάλο εδώ πέρα. Και αν φυσήξει ένας νότος και πάρει φωτιά εδώ πέρα, θα καούμε ζωντανή. Δηλαδή, αφού καούμε, θα κάνουμε παράπονο ότι πρέπει να γίνει κάτι. Την ίδια στιγμή, 113 πρόστιμα άνω των 200 ευρώ έχει επιβάλει η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου σε ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπαίδων από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και σήμερα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 188 έλεγχοι, εξ αυτών 57 οικόπεδα καθαρίστηκαν άμεσα πριν τη Δημοτική Αρχή προχωρήσει σε σχετικές κυρώσεις, ενώ επιβλήθηκαν 113 πρόστιμα σε απίθαρχους ιδιοκτήτες. Όσο περισσότερο άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνδημότες μας συμμορφωθούν, τόσο περισσότερο θα ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες για την εκδήλωση πυρκαγιάς και την πρόκληση ζημιών σε περιουσίες, αλλά και τον κίνδυνο ζωής των συνανθρώπων μας. Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, απευθυνόμενη στους ιδιοκτήτες, τονίζει ότι πρέπει να συντηρούν καθαρούς τους οικοπαιδικούς τους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως 31 Οκτωβρίου, τη στιγμή που η νέα πυροσβεστική διάταξη θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια με στόχο τη θωράκιση από τις πυρκαγιές.